Κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση αναζητά ψήφο εμπιστοσύνης, δεν είναι τίποτε άλλο από την κατάληξη των παζαριών των προηγουμένων ημερών ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ, πιο συγκεκριμένα των παζαριών ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη βολεύει και τους δυο σας, κύριε Τσίπρα, γιατί σας δίνει τη δυνατότητα αφενός σε εσάς να διασώσετε την κυβέρνησή σας με τις ψήφους των βουλευτών των ΑΝΕΛ, αφετέρου στο μέχρι πρότινο συνεταίρο σας, τον κύριο Καμένο, να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα, εμφανιζόμενος μάλιστα ότι αντιστέκεται σε μια πολιτική στην οποία όχι απλά έβαλε πλάτη, αλλά πρωτοστάτησε και στην υλοποίησή της όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας στη Βουλή και το ποιοι τελικά θα είναι οι νέοι πιθανοί συνοδοιπόροι του κυρίου Τσίπρα, το κρίσιμο ζήτημα είναι τελικά ο ίδιος ο λαός να καταψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Και αυτό να το κάνει και μέσα από τους καθημερινούς αγώνες του, αλλά και στις επικείμενες εκλογές, τόσο τις βουλευτικές, όσο και στις ευρωεκλογές ή στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ο λαός να καταψηφίσει μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει την ίδια βάρβαρη, αντιλαϊκή και επικίνδυνη πολιτική ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Τσίπρας ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, προκειμένου, όπως είπε, να ολοκληρώσει η κυβέρνησή του το έργο της, να κλείσει τις εκκρεμότητές της. Αλίμονο. Άλλωστε, ο ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά πλέον και σας αναγνωρίζει τη βρώμικη δουλειά που αναλάβατε για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου, για λογαριασμό του Τραμπ, για λογαριασμό της Μέρκελ και των άλλων δυναστών του λαού μας, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Και καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να την ολοκληρώσετε. Είστε πολύ συνεπείς μόνο σε αυτό. Και γι' αυτό σας στηρίζουν όλοι αυτοί οι ορκισμένοι εχθροί του ελληνικού λαού με κάθε τρόπο. Και τι δεν είπατε? Τι να κατακτήσει η χώρα τον ηγετικό της ρόλο στα Βαλκάνια? Τι να εξασφαλίσει μέσα από τις συμμαχίες, τις λυκοσυμμαχίες δηλαδή, τη σταθερή πορεία της? Τι να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Τώρα, τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ηγετικό ρόλο? Αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτό που ισχύει είναι αυτό που το ΚΚΕ σας έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η κυβέρνησή σας έχει αναλάβει ρόλο σημεοφόρου για τα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ, διεκδικώντας μερίδιο και για λογαριασμό κάποιων μερίδων της εγχώριας αστικής τάξης. Αυτά που λέτε δεν τα ακούμε βέβαια πρώτη φορά. Τα έχουμε ξανακούσει και από την κυβέρνηση Σιμίτη παλιότερα, τότε που συνέδραμε στον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας. Το έλεγαν όλοι αυτοί που σήμερα φιγουράρουν στις τιμένες εκδηλώσεις για τα δήθεν προοδευτικά σας μέτωπα. Σας βλέπουμε στην καθημερινότητα. Η πρόοδος ξεχυλίζει από τα μπατζάκια σας, τόσο όσο και των προηγούμενων. Αυτή είναι η περιβόητη ανάκτηση του ηγετικού ρόλου που επικαλείται η κυβέρνηση. Ηγετικού ρόλου στους εγκληματικούς σχεδιασμούς των υπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θέτουν σε κινδύνους τον ελληνικό λαό. Και όταν μιλάμε για μερίδιο από τη μοιρασιά, οι εργαζόμενοι που μας ακούν μπορούν να καταλάβουν ότι μιλάμε για τα πεδία κερδοφορίας που θα ανοίξουν για κάποιους μονοπωλιακούς ομίλους στην περιοχή. Γιατί για τους εργαζόμενους μόνιμα εξακολουθεί να γράφει μηδέν στο πηλίκον. Η συμφωνία που υπογράψατε, κύριε Τσίπρα, με τον κύριο Ζάεφ, είναι μια βασική πλευρά
των συνολικότερων αμερικανατοικών σχεδιασμών στην περιοχή, τους οποίους τόσο εσείς όσο και ο κύριος Καμένος υπηρετήσατε με πολύ μεγάλη συνέπεια. Μαζί μετατρέψατε τη χώρα σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη, με επέκταση της βάσης της Σούδας, μεταφορά ντρόουν στη Λάρισα, δημιουργία βάσης αμερικάνικων ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, ακόμα και τη μεταφορά ειδικών όπλων ανάμεσά τους και πυρηνικών σχεδιάζεται στον Άραξο. Ο κύριος Καμένος, για λογαριασμό της δικής σας κυβέρνησης, υπέγραψε όλες τις αποφάσεις των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που συνιστούν και πολεμική προετοιμασία απέναντι στη Ρωσία. Για λογαριασμό της κυβέρνησης επέβλεπε τις νατοϊκές ασκήσεις πολέμου με τη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Βέβαια, για όλα αυτά, για την πιο ενεργή εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καμιά αντιπαράθεση, κανένας καυγάς δεν γίνεται ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε φυσικά ανάμεσα στα στελέχη τους που δεν χάνουν ευκαιρία να αρπαχτούν για να έχουν να παίζουν τα βραδινά δελτία ειδήσεων με κάθε τι επουσιώδες. Γιατί αυτά τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ δεν τα αμφισβητεί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε εκείνοι που ψαρεύουν στα θολά νερά του αντιδραστικού εθνικισμού, του φασισμού, παίζοντας το παιχνίδι των υπεριαλιστικών κέντρων. Υπάρχει πλήρης ταύτιση και συμφωνία. Άκουσε κανείς κάποια έστω λογομαχία ανάμεσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλων κομμάτων, γιατί η κυβέρνηση δίνει το 2% του ΑΕΠ, 4 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή κάθε χρόνο, για νατοϊκούς εξοπλισμούς που καμία σχέση έχουν με την άμυνα της χώρας, αλλά μόνο με επιθετικά σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που ο λαός μας υποφέρει τόσα χρόνια τώρα? Όχι βέβαια, τσιμουδιά για όλα αυτά. Ο πραγματικός λόγος που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της φωνάζουν είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ της έχει πάρει την μπουκιά από το στόμα, γιατί υλοποιεί κατά γράμμα όσα εκείνη δεν πρόλαβε να κάνει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο κύριος Τσίπρας πριν μας είπε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι το δεύτερο μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησής του μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτά τα έκανε πρόβα βέβαια για να τα πει στη Μέρκελ πριν τη συναντήσει και φυσικά τα επανέλαβε και μετά, τα είπε και σήμερα. Φυσικά η Μέρκελ του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης. Αλίμονο. Πώς είναι δυνατόν τώρα λοιπόν να ζητά από όσους τουλάχιστον ακόμα εξακολουθούν να λένε go back, επί της ουσίας της πολιτικής της βέβαια, και όχι από τα προεκλογικά μπαλκόνια όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας προς άγραν τότε και κοροϊδία ψηφοφόρων που άκουγαν βέβαια οι άνθρωποι με καλή θέληση και πίστευαν σε αυτά που έλεγε. Θεωρείτε επίτευγμά σας μια επέσχυντη συμφωνία που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, των άλλων δυνάμεων, οι οποίες επιδιώκουν η γειτονική χώρα να ενταχθεί άμεσα στην ατοϊκή πολεμική μηχανή, μόνο και μόνο για να κοπεί η φόρα στα Ρώσικα, στα Κινέζικα και άλλα ξένα κεφάλαια στα Δυτικά Βαλκάνια. Το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών μιλάει καθαρά για επικύρωση από την Ελληνική Βουλή του Πρωτοκόλλου Ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ουσία της συμφωνίας και η επίλυση της μεγάλης εκκρεμότητας για την οποία καμαρώνεται μάλιστα κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται επίτευγμα μια συμφωνία καταπέλτη κατά των συμφερόντων και του ελληνικού λαού, αλλά και του λαού της γειτονικής χώρας και όλων των λαών της Βαλκανικής. Και αυτό γιατί ενισχύει στα Βαλκάνια τον δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ, που βαρύνεται με δεκάδες αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, με αλλαγές συνόρων και αιματοκύλισμα λαών. Θεωρείται επίτευγμα μια συμφωνία
που παρά τους εκατέρωθεν συμβιβασμούς, όχι μόνο δεν βάζει τελικά τέρμα στον αλυτρωτισμό, αλλά με τις διατυπώσεις, τη σημειολογία και τα σημεία, τα διάφορα σημεία στα οποία αναφέρονται αυτά, αφήνουν ανοιχτά για μελλοντική αξιοποίηση, ανάλογα βέβαια με τα συμφέροντα όλων εκείνων που κινούν τα νήματα των διαφόρων συμφερόντων τους, δίνοντας αέρα στα πανιά του εθνικισμού, του αλυτρωτισμού από όλες τις πλευρές. Έτσι άλλωστε πάντα προχωράει το γνωστό διέρη και βασίλευε. Όλοι σας εδώ μέσα, από τους συγκυβερνώντες μέχρι σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι τους υπόλοιπους του αστικού τόξου, έως και τη φασιστική ναζιστική Χρυσή Αυγή, ευθύνεστε γιατί η προσοχή του λαού λαθεμένα βρίσκεται στην ονοματολογία. Την ίδια ώρα βέβαια τα ουσιώδη ζητήματα, τα υπόλοιπα, τα οποία θέτει το ΚΚΕ, αλλά και ευρύτερες σήμερα λαϊκές δυνάμεις, όπως είναι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ, το επικίνδυνο των εξελίξεων συνολικά, που ναρκοθετούν το μέλλον των λαών της Βαλκανικής, όλοι σας προσπαθείτε να τα κρύψετε από τον ελληνικό λαό. Και αφήστε αυτά που ξέρετε περί σταθερότητας, περί ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μας τα έχουν πει και οι προηγούμενοι. Ξέρετε πολύ καλά πως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούν εγγύηση πραγματική για την ειρήνη και την ασφάλεια. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν το φαύλο κύκλο της αλλαγής συνόρων τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζουν τώρα στο Κόσοβο σήμερα σπρώχνοντας τα πράγματα από 1η Γενάρη του 19 στη συγκρότηση της Μεγάλης Αλβανίας, που θα είναι υποχείριο στους σχεδιασμούς τους, σε βάρος και των συμφερόντων όλων των λαών, και του ελληνικού αλλά και του γείτονα αλβανικού λαού. Οι αμερικάνικες και νατοϊκές βάσεις δεν φτιάχνονται για να προστατεύσουν τη χώρα και τα σύνορά μας, αλλά για να λειτουργήσουν ως ορμητήρια πολέμου επεμβάσεων, για να προστατεύσουν συμφέροντα επίσης ενεργειακών κολοσσών, θα μετατρέψουν όμως την Ελλάδα σε πραγματικό μαγνήτη νέων πιθανών οικονομικών, πολιτικών, ακόμα και στρατιωτικών επιθέσεων. Άλλωστε, η συμμετοχή της χώρας μας όλα αυτά τα χρόνια στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρουσία των βάσεων στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν απέτρεψαν, αλλά αντίθετα όξυναν την τουρκική επιθετικότητα, η οποία αμφισβητεί κέρια κυριαρχικά δικαιώματά μας στο Αιγαίο. Ούτε βέβαια εμπόδισε την κατοχή του 40% της Κύπρου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Το θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου σε όλες τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Καμιά από αυτές τις συμμαχίες σας δεν σταμάτησε την προκλητική στάση της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. Καταλάβατε, κύριε Τσίπρα, κύριοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πρόκληση να μιλάτε για επίτευγμα όταν αναφέρεστε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά μην τα λέτε λοιπόν στον ελληνικό λαό, που εσείς οι ίδιοι ναρκοθετείτε το μέλλον του. Αυτά κρατήστε τα να τα λέτε στις συναντήσεις σας με τους εταίρους σας, μπας και σας δώσουν και καμιά εργολαβία παραπάνω. Για αυτούς τους λόγους το ΚΚΕ καταψηφίζει τη Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Για αυτούς τους λόγους υπερασπίζεται την αλληλεγγύη, την κοινή πάλη των λαών ενάντια στον εθνικισμό, ενάντια στον αλυτρωτισμό, ενάντια στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μας είπε επίσης ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης, γιατί έχει μπροστά του πολύ σημαντικές προκλήσεις. Επανέλαβε όλα αυτά τα γνωστά περί αποκατάστασης της κανονικότητας, στήριξης της κοινωνίας των πιο αδύναμων κλπ. Μάλιστα, μας είπε ότι το ατούτου είναι η οικονομία. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, αλλά και άλλοι εδώ μέσα, για να μην αδικήσουμε και κανέναν από τα άλλα κόμματα, όταν μιλάτε για οικονομία,
μιλάτε για μια οικονομία όπου οι βασικοί της δείκτες είναι μόνο η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων και αυτή δεν είναι άλλη βέβαια από τη γνωστή και μη εξαιρεταία καπιταλιστική οικονομία της εκμετάλλευσης και αδικίας. Εμείς λοιπόν δεν θα σας παραθέσουμε σήμερα τα στοιχεία της κερδοφορίας, τα διαβάζουμε, τα μελετάμε, τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς, τα ξέρουμε όλοι. Όμως θα σας παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία που αφορούν την οικονομία της εργατικής λαϊκής οικογένειας, που τα στοιχεία της είναι αμήλικτα και βάζουν κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Κατά 66,3% αυξήθηκαν την τελευταία τριετία όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και βρίσκονται αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Η μάζα των φρέσκων ληξιπρόθεσμων χρεών στη διάρκεια αυτού του μήνα εκτοξεύτηκε κατά 850 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά στο 11μήνο έφτασε περίπου στα 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, δηλαδή βρίσκονται στο παραπέντε της επιβολής τους, φτάνουν κοντά στα 2 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή είναι 1.800.000 άνθρωποι. Το 31,4% των εργαζομένων δουλεύει με μερική ή εκπεριτροπής απασχόληση. Το 2018, ένας στους 5 εργαζόμενους δούλευε με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Από έναν στους 10 που ήταν το 2013. Το 57,41% των νέων θέσεων εργασίας είναι με συμβάσεις μερικής και εκπεριτροπής απασχόλησης. 1 δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερους φόρους για τα λαϊκά στρώματα προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2019, την ίδια στιγμή που μειώνεται η φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο και στα κέρδη του. Και αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα στοιχεία. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η προπαγάνδα σας περί θετικών μέτρων που μένουν να υλοποιηθούν στους λίγους μήνες που απομένουν ως το τέλος της κυβερνητικής θητείας σας, είναι έτσι κι αλλιώς στάχτη στα μάτια του λαού. Βέβαια, ο ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά ότι ακόμα και αυτά τα λίγα, τα ψίχουλα, δεν θα δίνονταν αν δεν υπήρχαν οι αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος, αν δεν υπήρχε η καθοριστική συμβολή, η πίεση του ΚΚΕ. Τα ημίμετρα αυτά όμως όχι μόνο δεν κλείνουν πληγές των μνημονίων, όπως ισχυρίζεται και σήμερα, είπε η κυβέρνηση, αλλά ούτε καν ανακόπτουν έστω το περαιτέρω άνοιγμα αυτών των πληγών. Δεν είναι παρά η επιστροφή ενός πολύ ελάχιστου μέρους από την τεράστια ληστεία σε βάρος του ελληνικού λαού που συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Αυτό άλλωστε δείχνουν και η διατήρηση των μνημονιακών νόμων και τα ματωμένα πλεονάσματα και η ασφικτική επιτροπία και η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και κατασχέσεων και η ένταση της φορολιστίας και η γενίκευση της μερικής απασχόλησης, ο περιορισμός της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η επιτάχυνση πληστηριασμών, τα νέα προνόμια προς το μεγάλο κεφάλαιο και τόσα άλλα. Η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη στην οποία ορκίζεστε όλοι σας, μπορεί να επέστρεψε έστω και αδύναμα τα δύο τελευταία χρόνια, έστω και με επισφάλεια μεγάλη, όμως δεν επέστρεψαν στις τσέπες των εργαζομένων, των συνταξιούχων ή τεράστιες απώλειες που είχαν στα χρόνια της κρίσης, ούτε κατά το ελάχιστο. Το ακριβώς αντίθετο. Η διαιώνιση και κλιμάκωση της εργασιακής ζούγκλας, της φορολιστίας, της υποβάθμισης ακόμα και κρίσιμων για την ανθρώπινη ζωή κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών είναι το προαπαιτούμενο της δικής σας ανάπτυξης. Και σε αυτήν ορκίζεστε όλοι σας. Αυτήν την πολιτική υπηρετείτε με συνέπεια τόσο εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Είστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να θυσιάσετε λαϊκά δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα, προκειμένου να εξασφαλίσετε τα κέρδη των λίγων. Και αυτή
Τη στρατηγική σας σύγκληση προσπαθείτε να κρύψετε στείνοντας κάλπικα δίπολα, κάλπικα διλήμματα, όπως το παλιό αραχνιασμένο πλέον από τα πολλά χρόνια του παλαιού και βαθαίως Πασόκ, όπως θυμόμαστε, περί προόδου από τη μια και συντήρησης από την άλλη. Άλλωστε, το δήθεν προοδευτικό μέτωπό σας, κύριε Τσίπρα, συμπεριλαμβάνει πρόσωπα που τα προηγούμενα χρόνια διακρίθηκαν ως κορυφαίοι υπουργοί και παράγοντες κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, με πλούσιο αντιλαϊκό έργο, από γνωστούς αντικομμουνιστές δημοσιογράφους μέχρι συντάκτες των τρομονόμων. Ενώ κάποιοι άλλοι ήταν στελέχοι βέβαια και του συνασπισμού του δικού σας κόμματος, του παλιού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, που αφού περιπλανήθηκαν σε ΠΑΣΟΚ, σε Ποτάμι, σε Δημάρ κλπ, κατέληξαν σήμερα πάλι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ του αμοραλισμού, του τυχοδιοκτισμού, της μνημονιακής πολιτικής. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για τους βουλευτές των ΑΝΕΛ, που αφού κατάφεραν τελικά να σας βάλουν για τα καλά στις ράγες του τρένου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως δήλωσε μέχρι χτες μόλις χτες ο κυβερνητικός συνεταίρος σας, τώρα σας ακολουθούν από ό,τι φαίνεται όχι πλέον ο συνιστόσα της κυβέρνησης μόνο, αλλά και ο συνιστόσα κάποιοι του ίδιου του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε λοιπόν τι είναι πραγματικά πρόοδος για το λαό και την νεολαία. Γιατί πρόοδος σίγουρα δεν είναι ένα φτιασίδωμα, μια αναπαλαίωση ενός θαρμένου πολιτικού συστήματος το οποίο έχει χάσει την αξιοπιστία του στο λαό. Πρόοδος είναι να είσαι ικανός να αξιοποιείς την όποια δυσκολία, το όποιο ρήγμα, την όποια αστάθεια του βάρβαρου και διεφθαρμένου συστήματος για να ανακόπτεις μαζί με το λαό το αντιλαϊκό έργο, να βάζεις εμπόδια, να κερδίζεις χρόνο για την οργάνωση της αντεπίθεσης του λαϊκού κινήματος, ώστε ο λαός να βάλει την πραγματική σφραγίδα τους εξελίξεις. Πρόοδος είναι να μεγαλώνει η λαϊκή αμφισβήτηση και δυσαρέσκεια απέναντι στο σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα που όλοι σας από διάφορα πόστα εδώ μέσα υπηρετείτε. Πραγματική πρόοδος είναι ο λαός να ζει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, τις δυνατότητες που δημιουργεί η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας. Πρόοδος για το λαό είναι η ανατροπή του μνημονιακού και αντιλαϊκού οπλοστασίου για να ανακτήσουν οι εργαζόμενοι τις οικονομικές απώλειες, το εισόδημά τους, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Πραγματικά σύγχρονο είναι να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι μόνιμη και σταθερή δουλειά, δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, να απολαμβάνουν τον τεράστιο πλούτο που μόνο οι ίδιοι παράγουν. Πρόοδος είναι να αποδεσμευτεί η χώρα από τις ιμπεριαλιστικές αλυσίδες και τα θανατηφόρα σχέδια των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών και οργανισμών. Γιατί σε τελευταία ανάλυση η κίνηση ενός κόσμου προς ακροδεξιά αντιδραστικά κόμματα δεν είναι και τόσο αυθόρμητη όσο θέλετε κάποιοι από εσάς να την παρουσιάζετε. Πίσω από αυτά τα κόμματα υπάρχουν κάποια κέντρα του συστήματος, τμήματα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εξουσίας, ακόμα και κάποιες πρεσβείες σε μια σειρά χώρες που σε αυτή τη φάση επενδύουν στον αντιδραστικό εθνικισμό, στον οικονομικό προστατευτισμό, στην αναζήτηση άλλων συμμαχιών για να ανακόψουν την επιδείνωση της θέσης τους, δηλαδή της ανταγωνιστικότητας των δικών τους μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό δείχνουν και το Brexit στη Βρετανία και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού σε μια σειρά χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η εκλογή Τραμπ στη ΗΠΑ και αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι τέτοιες δυνάμεις που εμφανίζονται με ένα κάλπικο, με ένα επιφανειακό δυναμισμό και έντονο λαϊκισμό παίζουν το ρόλο τους μόνο για να εγκλωβίζουν τη λαϊκή αγανάκτηση, τη δυσαρέσκεια
που αυξάνεται σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζουν τόσο οι ονομαζόμενες δεξιές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όσο και οι λεγόμενες αριστερές σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Τέτοιες ακροδεξιές φασιστικές δυνάμεις αυξάνουν την επιρροή τους και εξαιτίας της ίδιας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ανιστόρητης εξίσωσης φασισμού-κομμουνισμού που όλοι οι φίλοι μαζί, της Μέρκελ και του Μακρόν, του Σαλβίνη και του Όρμπαν, κατά περίσταση, διατυμπανίζουν στις Βρυξέλλες. Πραγματικοί αντίπαλοι του φασισμού, της ακροδεξιάς, δεν μπορούν να είναι όσοι έχουν γίνει σημεοφόροι των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, που έσπηραν και συνεχίζουν να σπέρνουν το δηλητήριο του διχασμού, του ρατσισμού ανάμεσα στους λαούς. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι του φασισμού όσοι δείχνουν μόνο τη Λεπέν ή τον Όρμπαν και την ίδια στιγμή έχουν γίνει οι καλύτεροι φίλοι του Τραμπ, όσοι συγκυβερνούσαν 4 χρόνια με τον Καμένο, όπως επίσης και όσοι ξανασερβίρουν τη χρεοκοπημένη θεωρία και τα παραμύθια για δήθεν δίκαιη φιλολαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ στα πλαίσια αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Δεν μπορεί να είναι αντίπαλοι του φασισμού, του κρατικού αυταρχισμού, όσοι τραυματίζουν συνδικαλιστές, εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, γιατί αγωνίζονται. Τραυματίζουν ακόμα και βουλευτές με χημικά και οβίδες κρότου λάμψης, χτυπώντας τα τυφλά, βάζοντας σε κίνδυνο την αρτιμέλεια, ακόμα και τη ζωή συνανθρώπων μας, όπως πρόσφατα του βουλευτή του κόμματος Γιάννη Δελή, κατά την πορεία των εκπαιδευτικών. Μόνο να θυμηθούν οι σημερινοί της κυβερνητικής πλειοψηφίας βουλευτές τι έλεγαν οι ίδιοι όταν ήταν στην αντιπολίτευση για τέτοιες αντίστοιχες επιθέσεις. Και αυτό φτάνει, έστω και μόνο για τη συνείδησή τους και για όλους όσους μας ακούνε και που εξακολουθούν να αγωνίζονται από τα μετερίζια τα καθημερινά στους τόπους δουλειάς, στις σχολές, στα σχολιά, στα χωριά και στις πόλεις της πατρίδας μας. Τέτοιες δήθεν προοδευτικές συμμαχίες που ασκούν αντιλαϊκές πολιτικές, όπως εσείς τις οραματίζετε και τις ομολογείτε συνεχώς, στο όνομα μάλιστα της προόδου και της αριστεράς, δεν αποτελούν μέτωπο στο φασισμό. Ίσα-ίσα τον τροφοδοτούν. Και ακούστε μας καλά σε αυτό που λέμε. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά μπροστά μας θα τα βρείτε, κυρίως όμως θα τα βρείτε κι εσείς, αλλά κυρίως θα τα βρει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό νοιαζόμαστε πρώτα απ' όλα. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε ότι τα παζάρια δεν τέλειωσαν. Θα συνεχίζονται όχι μόνο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αλλά και μετά. Και εσείς το ξέρετε, όλοι το ξέρουν, και ο ελληνικός λαός που δεν ξέρει άμεσα ή δεν έχει και αρκετή ενημέρωση, το ψυχανεμίζεται κι αυτό. Οι μεταγραφές βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που είναι σε εξέλιξη, αποδεικνύουν πέρα από τον τυχοδιοκτισμό ορισμένων, ότι οι διαφορές ανάμεσά σας, ανάμεσα στα κόμματά σας, είναι τόσο μικρές, γιατί οι συγκλήσεις σας στα στρατηγικά, στα μεγάλα, στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού ζητήματα είναι πολύ μεγάλες. Με εξαίρεση το ΚΚΕ, η μεταπίδηση εδώ μέσα από το ένα κόμμα στο άλλο είναι πλέον πολύ εύκολη μέσα σε αυτή τη σύνθεση αυτής της Βουλής της τελευταίας τετραετίας. Μια ματιά να ρίξει κανείς στη Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές και το πώς κατέληξαν οι 300 μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσει ότι το μοναδικό σταθερό κόμμα είναι το ΚΚΕ. Και αυτό είναι ένα επιπλέον κριτήριο για το λαό που πρέπει να το πάρει σοβαρά υπόψη του. Και είναι σταθερό το ΚΚΕ, ακριβώς γιατί είναι σταθερά προσανατολισμένο στα λαϊκά συμφέροντα. Σταθερό απέναντι στα πολιτικά παιχνίδια, απέναντι στη διαφθορά των κυβερνώντων, απέναντι στον κάθε είδους τυχοδιοκτισμό. Εμείς και με αφορμή τη σημερινή συζήτηση απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό να σκεφτεί.
θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά καταστροφές ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, αποφασιστικά, δυναμικά παντού ώστε να αλλάξει τελικά ριζικά αυτό το σάπιο, αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Γι' αυτό του λέμε να μην αναζητά επιμέρους διαφορές ανάμεσα σε κόμματα ίδιας σκοπής, αλλά να κάνει την πραγματική αυτή τη φορά διαφορά με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, για να δυναμώσει ακριβώς η διεκδίκηση, η ελπίδα, ο στόχος της πραγματικής, της ριζικής ανατροπής. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους λέμε όχι. Δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.